Α, τέλειο, έτοιμο. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε βλέποντας την Γεωργία Χάρδα και να δούμε και τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την υγεία της, του Τόμας Πρωτόπαπα. Οι γιατροί και η οικογένεια περιμένουν με αγωνία τα πρώτα, τις πρώτες πληροφορίες, τις πρώτες απαντήσεις από τους γιατρούς στο εξωτερικό, στην Αμερική συγκεκριμένα, που έχουν σταλεί τις εξετάσεις. Από θέση ήταν γνωστή η πληροφορία ότι η οικογένεια έχει πάρει αυτή την απόφαση. Οι εξετάσεις συστάλησαν, περιμένουμε τα αποτελέσματα. Τι ακριβώς γίνεται εκεί τώρα αυτή τη στιγμή στην υγεία μου? Ελεονόρα, καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτή. Ξεκίνησε χθες, ολοκληρώθηκε σήμερα. Καθώς σήμερα το πρωί έφυγαν οι γονείς από το νοσοκομείο για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, μου είπε ο θείος, ούτως ώστε να πάνε και στην Αγγλία οι εξετάσεις και στην Αμερική. Αυτό που περιμένουν τώρα, Ελεονόρα, πέρα από τους γιατρούς του εξωτερικού που θα δουν και θα πούν τι ακριβώς, σε τι κατάσταση είναι το παιδί, κάτι διαφορετικό, αν μπορούμε να πούμε ότι θα δουν και θα πούν, μακάρι δηλαδή, είναι ότι έχει ξεκινήσει περίπου εδώ και 40 ώρες η νέα φαρμακευτική αγωγή, άρα το απόγευμα θα γνωρίζουμε αν υπάρχει κάποια ανταπόκριση στη νέα φαρμακευτική αγωγή, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ωστόσο, σαν εξέλιξη, έχω να σας πω ότι μου το είπε ο ίδιος ο κύριος Πρωτόπαπας, ο Γιώργος Πρωτόπαπας, ο θείος του, ότι υπάρχει μία αμυδρή υποχώρηση της πίεσης στο κρανίο. Βέβαια, αυτό είναι πολύ αμυδρή. Για να καταλάβουμε. Είναι πολύ αμυδρή, μου είπε, αλλά είναι μια πάρα πολύ μικρή βελτίωση. Δεν θέλει βέβαια να δώσουμε πάρα πολλές ελπίδες και στον κόσμο που μας ακούει, γιατί όπως μου είπε, ο πόνος ο δικός μας είναι σε άλλο επίπεδο. Αλλά θέλει πολύ να προσέξουμε τι ακριβώς λέμε, να τα μεταδίδουμε με κάθε επιφύλαξη, γιατί όπως καταλαβαίνεις, η Ελεονόρα, είναι πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση. Και αυτό κάνουμε, και έχουμε ακούσει πολλά. Από ό,τι βλέπεις, τουλάχιστον όσον αφορά στα ιατρικά, έτσι είμαστε. Απέχουμε, όπως επίσης και σε αυτά που δείχνουμε. Εμείς, Ελεονόρα, ισχύει αυτό, για το λόγο αυτό και ο κύριος Πρωτόπαπας συνεχίζει και μας μιλάει καθημερινά, γιατί ξέρει ότι αυτά που μας λέει τα μεταφέρουμε ακριβώς με την ίδια ακρίβεια που μας τα λέει. Επίσης μου είπε, επειδή γράφτηκαν και ακούστηκαν πολλά ότι θα μεταφερθεί το παιδί, δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό, καθώς, όπως μου είπε και έναν ιατρικό όρο, έχει αιμοδυναμική αστάθεια. Αυτό σημαίνει για τους γιατρούς που γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση στο στάδιο που βρίσκεται να μετακινηθεί. Για το λόγο αυτό έστειλαν τις εξετάσεις στην Αγγλία και στην Αμερική. Από εκεί και πέρα. Mm-hmm. Μου είπε επίσης. Και γι' αυτό και τις προηγούμενες μέρες είπαν ότι δεν θέλουν να τον υποβάλουν σε πάρα πολλές εξετάσεις για να μην μπαίνουν στην διαδικασία να μετακινείται τον οργανισμό του. Από το ΕΚΕΠΗ που μίλησα σήμερα το πρωί, Ελεονόρα, μου είπαν επίσης από το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων για την Υγεία ότι η κατάσταση είναι σταθερή και αμετάβλητη. Όχι σταθερή, με συγχωρείτε, κρίσιμη και αμετάβλητη. Δεν έχουν κάτι άλλο διαφορετικό να μας πούν. Είναι κάποια τεστ στα οποία θα πρέπει να υποβληθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ωστόσο, δεν υπάρχει κάτι αισιόδοξο να πούμε για την ώρα αυτή. Ο θείος όμως μου είπε ότι σήμερα θα καταλήξουν και στην επιλογή του δικηγόρου, ο οποίος θα αναλάβει όλο το κομμάτι, καθώς μου είπε ότι είναι και ποινικό και αστικό, αλλά και δημοσιογραφικό. Γιατί, όπως είπα, Ελεονόρα, έχουν γραφτεί κυρίως στα blogs διάφορα τα οποία δεν ισχύουν. Και είναι πολύ μεγάλο το βάρος, μου είπε, του δικηγόρου. Γι' αυτό είναι πολύ προσεκτική σε ποιο δικηγόρο θα αποβαρθούν, τέλος πάντων, για να προκειμένου να υπάρξει, να αναλάβει την υπόθεση αυτή. Αυτό, γιατί τώρα είναι πάρα πολύ κομμάτι δύσκολη της ιστορίας, το οποίο επιβαρύνει εξαιρετικά την οικογένεια, η οποία σαφώς και έχει τον προσωπικό της πόνο για το πρόσωπο το οποίο αυτή τη στιγμή δίνει τη μάχη του. Και έχει να αντιμετωπίσει και όλα τα άλλα, τα οποία ενδεχομένως λέγονται, προβάλλονται, υπόνονται, γράφονται. Γι' αυτό πρέπει όλοι να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί και με φοβερό σεβασμό, τουλάχιστον απέναντι στην οικογένεια.